αυτός το ενεργητικό του Μαραντόνα, που αποτελεί με πολύ μεγάλη διαφορά τον καλύτερο παίκτη αυτού του Μουντιάλ. Νομίζω ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορεί να χειροκροτήσουν σήμερα την Αργεντινή, τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μπορεί να χειροκροτήσουν τη Γερμανία που κατάφερε και αυτή να μπει στο τελικό. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχουν πάρα πολλοί ή πολλοί που μπορούν να χειροκροτήσουν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προσωπική μου. Και νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι μόνο προσωπική, είναι γενική και όχι μόνο των Ιρήνων που βρίσκονται εδώ πέρα, αλλά και των όλων ξένων δημοσιογράφων, και όχι μόνο από την Γυραιά Ήπειρο, αλλά και από τη Λατινική Αμερική, ότι το ποδόσφαιρο δεν βγήκε κερδισμένο από αυτό το Μουντιάλ. Βγήκε η Αργεντινή που πήρε το παγκόσμιο κύπελο και εδώ τελειώνω όλα δηλαδή. Και βέβαια θα πούμε ότι η Ευρώπη, η οποία το πάλεψε, έσανε τρεις ομάδες ευρωπαϊκές μέσα στους τέσσερις. Είναι επιτυχία το ευρωπαϊκό. Η Γάλλοι απέκτησαν μια Βραζιλία. Βέβαια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι επιτυχία. Βγάλανε την Ιταλία. Και βέβαια είχαν και ένα μειονέκτημα, διότι οι αγώνες γίνονται στις 12 ώρα το μεσημέρι, με μερικές φορές αφόρητη ζέστη. Χωρίς να δικαιολογήσουμε βέβαια τις αποτυχίες, που δεν θεωρώ αποτυχία το να φτάσει η Γερμανία στο τελικό και η Γαλλία με το Βέλγιο στην τρίτη θέση, δεν είναι αποτυχία, αλλά θα πούμε ότι είχαμε και ένα μειονέκτημα απέναντι και των Μεξικανών, εξώ το κλίμα, και των Νοτιοαμερικανών που είχαν κάνει μια φοβερή προετοιμασία, ενώ η Ευρώπη έπαιζε τα πρωταθλήματά τους και τα κύπελα και τα ευρωπαϊκά κύπελα. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσει εκτός από τη ζέστη και το υψόμετρο. Και το υψόμετρο, ασφαλώς. Μεγάλο συντελεστή. Το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει μερικούς παίκτες μεγάλης κλάσης της Ευρώπης, να τους επηρεάσει περισσότερο από ότι επηρέασε έναν Βαλτάνο, ξέρω εγώ, ή έναν Μεξικανό Σάντζες και άλλους. Η φιέστα λοιπόν εδώ συνεχίζεται σε αυτό το Αστέκα, το πολύχρωμο Αστέκα, η πολύχρωμη φιέστα που έχει ξεκινήσει πριν από ένα μήνα. Η ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυβέλλου βέβαια είναι το κύπελο. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, έκανε το σταυρό του, όπως είχε κάνει πάντοτε πριν από κάθε αγώνα και στο τέλος του αγώνα. Θα πάρει το χρυσό κύπελο από τον πρόεδρο του Μεξικού, τον Μιγκέλ Ντε Λα Μαδρίδ, που βρίσκεται μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο, τον Χέλμουτ Κόλ, τον πρόεδρο της FIFA, τον Ζωά Χαβελάζε, τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Γιέρνο Κανέδο, και τον Χέρμαν Νόιμπεργκερ της Δυτικής Γερμανίας, τον Εξάρτητο των Επισήμων, το αξίζει να και ο Μπιλάρδο δεξιά, ο εγκέφαλος, το αξίζει ο Μαραντόνα. Και να πούμε ότι μια και αυτές οι Αργεντινές στο τελικό, γιατί όχι να μην το αξίζει. Άσχετα αν δεν μας έδειξε πολλά πράγματα στα προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία, όπως είπε και ο Νίκος Καζαρός, τα ωραία ήταν ελάχιστα ωραία παιχνίδια.